Fuego. 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 Μπορεί να είναι η πρώην του Σαμαρά, του νέου αντιπροέδρου του Όφη, αλλά. Αλφα αντιπρόεδρο! Αλλά έχει στο παλμαρέ του πάρα έχει πολύ καλά κύπελα. Έχει ποτίσει πολλού μπαξέδε. Έτσι. Ο νέο αντιπρόεδρο. Είναι σαν τον Ιησού, είναι. Ο νέο αντιπρόεδρο πάντα θα είναι στι καρδιέ μα για το ιστορικό γκολ που πετυχαίνει κοντά στην ακτέλη φανταστού. Μία φάση, μία στιγμή, μία πρόκριση. Σαμαρά. Γκολ! Τι λέει, μωρέ. Τι λέω. Τι τις κάρδιες μας άνε, μωρέ, τώρα με είδες. Σε πέρα στην επόμενη φάση. Ο Δαντελένιος, μωρέ, τώρα, μωρέ. Εγώ το συγχαινόμουν. Δεν τον πήγαινα καθόλου. Εμείς που είμαστε καλύτεροι ποδοσφαιριστές από τον Γιώργο Σαμάρα, μπορούμε να σχολιάσουμε τις. Εγώ δεν τον πήγαινα καθόλου. Αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου δεν είμαστε καλύτεροι. Εδώ παίζει τη μεγάλη την μπάλα, ανεβαίνει επίπεδο. Γιατί πηγαίνει στην Κατεβίνα την καινούβιου. Έτσι. Η οποία κάνει και μια ωραία εκπομπή που βγαίνει άλλη και λέει πεθερά μου έχει κλειδώσει έξω γιατί δεν πήγα στου Μετάλλικα μαζί. Ο άντρα μου με έχει απατήσει τρεις φορές. Αλλά το συνεχίζω να τον δέχομαι πίσω, ναι. Έχω κάποιο πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Έβαλε εκεί γυμναστική πολύ η Κατερίνα, ναι. Τον δούλεψε από εδώ, τον δούλεψε από εκεί. Καλή, έγινε καλή. Έγινε καλή και παπ, παπ Γιωργάκης. Τη χωρίζει, το χωρίζει, δεν ξέρουμε τι. Τη χωρίζει, όχι τη χωρίζει ρε, αφού έτρεχε από πίσω του. Α, ναι. Καλά, το βίντεο δεν έχει καμία σχέση με, με τον αθλητισμό. Και κάνει εκεί την απογείωση στην τεράστια καριέρα. Και εκεί είναι που βγαίνεται, ρε. Φτάνει το πίκ, παίρνει Premier League. Ελένη Φουρέιρα. Να, εκεί χτύπησε τα βάνη. Ελένη Φουρέιρα χτύπησε τα βάνη. Γι' αυτό και μπήκαμε για την Φουρέιρα. Φοβερό. Δεν είναι το ρινί του. Δεν το ρινί του. Όχι, όχι. Λοιπόν, αυτά για το Όφη Ολυμπιακός. Αυτά τα λέμε για σας. Λοιπόν, ο Όφη, ο οποίος προσπαθεί με αυτές τις κινήσεις, τον πήρε ένας Ελληνοαμερικάνος. Ο Μπουσής. Έβαλε, διάλεξε για την πρόεδρο, όπως είπαμε, τον Γιώργο Τσαμάρα. Προσπαθεί να γλιτώσει τον υποβασμό για τον οποίο. Κάτσε, περίμενε, έχει τεχνολογική να μέσα. Προσπαθεί να τον γλιτώσει, είναι τελευταίος. Μήγε, πήρε μέσα στη Λαμία πόντο. Και θα συνεχίσει να είναι τελευταίος γιατί παίζει με τον Ολυμπιακό κοινό. Όφη πήγε, πήρε ένα-ένα μέσα στη Λαμία. Ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό στο μάχη τη παραμονή. Καλά, εντάξει, η νίκη θα ήταν καλύτερο βέβαια γιατί είναι δύο ομάδες. Ό,τι είπε, μαλάκα, τι είπε. Η νίκη είναι καλύτερο αποτέλεσμα στην ισοπαλία. Να μιλάμε κολόμπο και φίλε, αποτέλεσμα του Όφη θα ήταν να πάει μέσα στον Πάο και στην Άκη να πάρει αποτέλεσμα. Τη Λαμία δεν είναι αποτέλεσμα. Μαλάκα, ξέρει ο άνθρωπος, εντάξει. Μιλάμε, είναι Τόμας Έντισον. Ο Νασούγα. Πώς το λέγανε εκείνο το. Τέσλα, μαλάκα, ο Τέσλα είναι. Ήρθε εδώ, αλλά κάτσε το να το λέει τώρα. Γκράχαμ Μπελ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ το συμφωνώ μαζί σου. Η νίκη είναι καλύτερο αποτέλεσμα. Το ξέρει, γι' αυτό ταιριάζει. Λοιπόν, πέρα την πλάκα όμως. Προηγήθηκε μέσα στη Λαμία. Όντως θα μπορούσε να κερδίσει γιατί σοφαρίστηκε προς το τέλος με πέναλι του Μπαράλας. Αλλά με βάση την εμφάνισή του δεν άξιζε να κερδίσει όφη. Ο Παπαδόπουλος είπε για ακόμη μια φορά ότι φταίω εγώ και αναλαμβάνω την ευθύνη. Όχι, δεν το είπε. Το λέει συνέχεια. Ναι, το λέει συνέχεια τώρα τελευταία. Δεν έχει κερδίσει όφη ακόμα, έτσι δεν έχει νίκη. Ο Ολυμπιακός έρχεται από 30 αγώνων ανεπιτυχών αποτελεσμάτων. Είτε από ΠΑΟΚ, είτε στο Μιλάνο. Ναι, ναι. Και το Χ με την ΑΕΚ που το οποίο ήταν σανίτα. Αλλά πηγαίνει να παίξει μέσα σε μια έδρα στην οποία έχει κερδίσει αμέτρητες φορές τα τελευταία χρόνια. Τον έχει κάνει πελάτη τον. Εγώ έχω ξεχάσει πραγματικά πότε ο Ολυμπιακός έχασε πόντους από τον Όφη. Δηλαδή δεν νομίζω. Πάρε το στατιστικό, ορίστε το έχω εδώ. Αίτητος Ολυμπιακός στα τελευταία 18 μάτς με τον Όφη, μέσα έξω. Ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Πρέπει να βρίσκω γαλάκο στο τελευταίο. Κέρδισε τα 15 από αυτά. Στις τελευταίες 9. Ακούω τώρα εδώ, ακούστε λίγο τώρα. Στις τελευταίες 9 αναμετρήσεις. Αυτό είναι stat alert, ακούστε. Είναι σαν το επεισόδιο το φιλαράκι που πάει ο άλλος να παίξει στη σκηνή με τον Σέθιο Πιο και το φτύνει, ρε. Ναι! Δεν θυμάσαι. Άρα με το. Αχού σύμπιο ήταν. Αυτό σαν το. Ναι, με το κάνει. Λοιπόν, στις τελευταίες 9 αναμετρήσεις των δύο ομάδων ο απολογισμός είναι 24-1. Τα γκολ. 24-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, εντάξει. Αυτό μιλάμε είναι. Τι ή προς πολλά με λίγα. Είναι η μέθοδος του προκρούστη, κανονικά. Δεν υπάρχει. Βάλε ένα τερόρεξ κρούστη. Βάλε μισά μέτρα. Λοιπόν, γι' αυτό. Μακράν το καλύτερο σύγχρονο hip hop ελληνικό, έτσι. Γιατί ξέρουμε και από ελληνικό hip hop. Μέχρι να γίνει ψιλοεθνικιστές και τέτοιο. Έλα, εντάξει, πάντα ήταν πατριώτο και εμείς. Εδώ στα αρχαία. Όχι, στην αρχή ήταν και καλά αντίφα. Το δεύτερο σύντη του είναι στα αρχαία. Το έσετε ήμαρ. Εντάξει, τέλος πάντων, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή να πούμε γι' αυτά. Για τις αμέτρητες γνώσεις που έχουμε σε όλα τα πράγματα. Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μα θες TV series. Θες ταινίες, θες μουσική, θες βιβλία. Θα κάνουμε βιβλία. Μπορούμε να πούμε και για το Στογεύσκι, να πούμε για ρώσικη λογοτεχνία. Ναι, ό,τι θες, ό,τι θες. Και για ευρωπαϊκή. Το Στογεύσκι να πούμε κόκκινο, πράσινο, άσπρο. Αυτό είναι ή είναι άλλο. Αυτό είναι ο Κισλόφσκι, ρε μαλάκα. Σκυλοθέτη, είναι αυτό. Όχι, ρε μαλάκα, βιβλία δεν είναι. Ή ταινίες.
Λοιπόν, εμείς θα πάμε με τα γκολ αριστοτέλη για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι προέρχεται από δύο νίκες μια ισοπαλία που, από δύο ήττες μια ισοπαλία που ήταν σαν ήττα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι περνάει πριν ο Κορδέλα τον Όφη. Αυτό εδώ. Ναι, και εντάξει, περνάει από μια μίνι κρίση και θέλει και νομίζω ότι είναι το κατάλληλο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Και είναι το κατάλληλο μάτς για να ξεσπάσει, να ξαναβρει λίγο τα πατήματά του. Περιμένουμε να ξαναβρει λίγο και ο προπονητής του Ολυμπιακού λίγο τα δικά του πατήματα γιατί έχει μπερδευτεί. Άλλη δεκάδα βάζει στην Ευρώπη, άλλη δεκάδα βάζει στο πρωτάθλημα. Περιμένω εδώ και το Μαλίτον το έφτιαξε γιατί. Το Μαλίτον ακόμα, ακόμα στην πρίζα δεν είναι. Τον έχει κάνει αυτό το πατσίδι. Πανάχα να είχε μια κάμερα φίλε την άλλη μέρα στο Ρέντι. Αυτό είναι φίλε σαν το σύνθημα που λέγανε Παοκτσίδες για το ζήσει βρίζα που λέει έβαλε στου. Του άκρου μέσα στην πρίζα, ζει στην πρίζα, ζει στην πρίζα. Μπορούσαμε να το πούμε. Κάτι άλλο. Έβαλε το Μάρτιν μέσα στην πρίζα, άχρε φέτβα, άχρε φέτβα. Εντάξει, να είχε κάμερα να βλέπαμε του Ρέντι την άλλη μέρα. Δηλαδή, πραγματικά, τι μπορεί να του είπε ο Μαρτίν. Και αν το μαλλί του είχε στρώσει. Βασικά, εγώ, άμα ήμουν Μαρτίν και με απέλυαν την επόμενη μέρα, θα ήθελα να την αποζημίσω την πλήρωση του Φετβατζέ. Εγώ θα βάζα 4 άτομα να τον κάνω ένα σήκωτο. Την άλλη μέρα. Λοιπόν, θα πάμε με τον γκολ, θα πάμε με το over 2,5 σε απόδοση 2-12. Ο Ολυμπιακός παίζεται ένα 40 διπλό, δεν έχει αξία τώρα το διπλό του Ολυμπιακού. Και βασικά υπάρχει το πιο σημαντικό από όλα στο βίντεο είναι η γκόμενη Σωμαρά. Και θέλουμε να μας πείτε σε αυτό το από ναι, κάτω. Ποια θέλετε. Σε ποια μπαίνατε, ας πούμε. Εφόσον κάνετε subscribe. Σε όλες μπαίνανε, μαλάκα. Εντάξει, κάποιος μπορεί να πει, δεν το γουστάρουμε. Δεν μας βλέπει ο Τζορτζ Κλούνι. Μας βλέπουν παιδιά που είναι σαν και εμάς. Ωραία παιδιά που έχουν. Που έχουν ξέρω εγώ την κοπέλα τους, τη γυναίκα τους, το που έχουν το φίλο τους γιατί δεν σε αυτά. Για να μην έχουν έτσι. Μπορεί να το δουλεύουν εργόχειρο, θα μου το ξέρεις. Ναι, δηλαδή δεν κρίνουμε, μπορεί να είσαι άντρας και να έχεις και φίλο. Δεν κρίνουμε. Α, ναι, καλά, ναι. Έτσι, είμαστε ανοιχτό μυαλό, open mind. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό το κομμάτι, αλίμονο. Μακριά από τον κόλλο μας και εσύ και 10 μέτρα που λέει. Όχι, ρε, αλίμονο. Όχι, δεν κρίνουμε. Μίλα και το λέει αυτό. Ρε, αλίμονο λέει δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι. Τώρα δεν είναι. Μαλακίες λέμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Και προοδευτική τούμπα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τι αποδόσει υπό τον ύμνο. Από τον ύμνο του Φουέγο, 1.40 Ολυμπιακός νίκη, 4.60 το Χ, 8.5 νίκη του Όφη, over 2.5 που το κρατάμε 2.12, under 2.5 1.70, goal goal 2.50, no goal 1.50, Όφη Ολυμπιακός 8.30 ώρα στην Νόβα την Κυριακή, πάμε με το over 2.5 σε απόδοση 2.12.